να βρισκόμαστε σε εξωτερικές συλλήψεις, στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε καλέσει σήμερα εδώ, σε ένα ιδιαίτερο χώρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ένα πολύ γνωστό γιατρό γυναικολόγο, ο οποίος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πάντος, μια γυναικολόγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την τιμή να σας έχουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Μεγάλη μου χαρά και για τόσο κόσμο που θα ακούσει ενδιαφέροντα πράγματα. Το σημερινό μας θέμα, γιατρέ, είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση, τα νεότερα δεδομένα. Τι νέα έχετε να μας φέρετε από τον κόσμο αυτόν τον υπέροχο που έρχονται στη ζωή παιδάκια ή γη, λοιπόν. Είστε διευθυντής της μονάδας εξωσωματικής γονιμοποίησης της κλινικής γέννησης Αθηνών και από ό,τι έχω ακούσει έχει πάνω από 10.000 παιδάκια στη ζωή, υγιέστατα και οι γονείς τρεις ευτυχισμένοι. Ακριβώς, αυτή είναι η προσπάθειά μας, να βοηθήσουμε γονείς που το θεωρούσαν κάποτε αυτονόητο ότι θα αποκτήσουν παιδιά, έλα όμως που υπήρξε κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας, είτε αυτό το πρόβλημα προερχόταν από τη γυναίκα είτε από τον σύζυγο, και δεν τα καταφέρνουν, δεν τα κατάφεραν. Με τη βοήθεια της εξωματικής πλέον μπορούν να καταφέρουν να αποκτήσουν παιδάκι σχετικά εύκολο, αρκεί εμείς να μπορέσουμε να βρούμε την αιτία, να εντοπίσουμε το πρόβλημα, να το διορθώσουμε και να προσπαθήσουμε με τον πιο εύκολο και αποδοτικό τρόπο να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Πολύ ωραία. Οι επιστημονικές πρωτοπορίες που υπάρχουν στην κλινική γέννηση των Αθηνών είναι μεγάλες. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα? Ναι, είμαστε πάντα στην πρωτοπορία. Προσπαθούσαμε πάντα να ανοίγουμε τους δικούς μας δρόμους. Φέραμε τις βλαστοκίστες για πρώτη φορά στην Ελλάδα ήδη από το 1997. Βλαστοκίστες είναι έμβρια που τα μεγαλώνουμε, τα καλλιεργούμε, τα φτάνουμε την 5η-6η μέρα της ζωής τους, διότι έως τότε τα έμβρια μπορούσαμε μόνο μέχρι τη δεύτερη-τρίτη μέρα να τα καλλιεργήσουμε και να τα εμφυτέψουμε. Αυτό αύξησε τα ποσοστά επιτυχίας σημαντικά. Ναι. Εφαρμόσαμε την προεμφυτευτική διάγνωση για πρώτη φορά σε διάφορα νοσήματα διεθνώς. Κάναμε βιοψία στα έμβρια στο στάδιο της βλαστοκίστης και αφαιρέσαμε 10 με 15 κύτταρα από την τροφοβλάστη, προκειμένου να γίνει πιο αποδοτικός ο έλεγχος και πιο λεπτομεριακά να ελέγξουμε γενετικά προβλήματα των εμβρίων, είτε αυτά προέρχονται από γονείς που είχαν κάποιο γενετικό νόσημα ή έχουν κάποιο γενετικό νόσημα, όπως το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας ή την κυστική ίνωση, είτε διότι η γυναίκα δεν μπορούσε να συλλάβει ή έκανε συνέχεια αποβολές ή επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες. Βρήκατε δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ώστε να βγαίνουν υγιή τα έμβρια? Ακριβώς. Αυτή η βιοψία στο στάδιο της βλαστοκίστης είναι μια επανάσταση στον τομέα της βιοψίας των εμβρίων, διότι αφαιρούμε περισσότερα κύτταρα από την τροφοβλάστη, μακριά από τον εμβρυϊκό πόλο, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα γενετικά. Και βέβαια, αυτό θα οδηγήσει, πιστεύω, στο σύντομο μέλλον να μπορούμε να βρούμε παράμετρους από το έμβριο γενετικούς, να δημιουργήσουμε ένα γενετικό προφίλ, μια ταυτότητα, όπου το έμβριο που έχει αυτή τη συγκεκριμένη ταυτότητα θα εμφυτεύεται πάρα πολύ εύκολα, με αποτέλεσμα να μειώσουμε και τον αριθμό των εμβρίων σημαντικά που τοποθετούμε μέσα σε μια... Και θέλει και υγιές το έμβριο. Σχετικά με το σε ποιο στάδιο καταψύχεται το ανθρώπινο έμβριο επιτυχώς, γιατρέ? Τα έμβρια καταψύχονται είτε ως προπυρήνια, είτε τη δεύτερη-τρίτη μέρα της ζωής τους, είτε ως βλαστοκίστες. Καταψύχονται με τον παλιό τρόπο, με έναν αργό τρόπο, που πλέον το έχουμε αντικαταστήσει με την υαλοποίηση που κάνουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, που έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την απόψυξη και την επιτυχία, κυρίως όσον αφορά κυρίως την κατάψυξη των εμβρίων στο στάδιο της βλαστοκίστης. Τα έμβρια μπορεί να καταψυχθούν και να διατηρηθούν από μήνες έως και χρόνια. Ήδη σήμερα που μιλάμε έχω μία κυρία η οποία είναι έγκυος με έμβρια τα οποία έχουν καταψυχθεί πάνω από 10 χρόνια. 10 χρόνια. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και δίνει πολλές ελπίδες σε ζευγάρια. Σίγουρα εφαρμόζονται κάποια πρωτόκολλα. Μπορείτε να μας αναπτύξετε κάποια πράγματα σχετικά με τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιείτε? Ναι, τα πρωτόκολλα είναι διαφορετικά σε κάθε ζευγάρι. Και υπάρχει το βραχή πρωτόκολλο, το μακρύ, το τροποποιημένο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι όμως ότι εμείς προσπαθούμε πάντα να τροποποιήσουμε την αγωγή και να κοιτάξουμε την ιδιαιτερότητα του κάθε ζευγαριού. Δηλαδή είμαστε πολύ ευέλικτοι στην αντιμετώπιση του προβλήματος κάθε ζευγαριού
και προσαρμόζουμε την διαδικασία της εξωματικής στο πρόβλημα του κάθε ζευγαριού. Αυτό πιστεύω είναι που μας κάνει διαφορετικούς από κάποια άλλα κέντρα, κυρίως του εξωτερικού, όπου όλα τα ζευγάρια τα βάζουν μέσα σε ένα καλάθι. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Και πιστεύω ότι αυτή η εξατομίκευση στην αντιμετώπιση του προβλήματος του κάθε ζευγαριού, ανάλογα με το πρόβλημά του, είναι αυτό που φαίνεται καλύτερα ποσοστά επιτυχίας, είναι αυτό που έχει δημιουργήσει τη φήμη που έχουμε αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να έρχονται ζευγάρια από 32 χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, υπογόνιμα ζευγάρια τα οποία έρχονται με ιατρικό τουρισμό, είναι κάτι που έχει ακουστεί, έχει γίνει και είστε εσείς ο πλέον ειδικός να μας αναλύσετε τι σημαίνει αυτό. Ιατρικός τουρισμός σημαίνει ότι ζευγάρια τα οποία υπογόνιμα από άλλες χώρες προσπαθούν να βρουν ένα άλλο κέντρο σε μια άλλη χώρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχουν, την υπογονιμότητα. Εμείς για διάφορους λόγους, ο κύριος λόγος είναι η επιτυχία και η διαφήμιση μέσω της επιτυχίας. Οι δημοσιεύσεις μας από το επιστημονικό μας έργο, κάποια ιδιαίτερα περιστατικά όπως το σύνδρομο Λεμπέρ, ένα ζευγάρι έξω από το Μεσολόγιο το οποίο καλύφθηκε από το CNN στο εξωτερικό, δημιούργησε μια φήμη και αυτή τη στιγμή πάρα πολλά ζευγάρια, χιλιάδες ζευγάρια έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθιέται και η Ελλάδα, βοηθούνται πάρα πολλά επαγγέλματα που ζουν από τον ιατρικό τουρισμό, διότι αυτά τα ζευγάρια έρχονται και μένουν στην Ελλάδα για κάποιες μέρες, μπορεί και εβδομάδες, τα ξενοδοχεία κερδίζουν. Γενικώς γίνεται μια μεγάλη ανακύκλωση πάνω σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία και είναι πολύ καλό αυτό να συμβαίνει. Από τον ταξιτζή, από τις ταβέρνες που τρώνε, ακριβώς. Όλα τα επαγγέλματα αυτά. Και τελικά τι συμβαίνει, γιατρέ μου, στις χώρες που δεν επιτρέπουν τα δανεικά οάρια? Ναι, αυτός είναι ένας άλλος λόγος. Έχουμε μια ευέλικτη νομοθεσία που επιτρέπει τη δωρεά οαρίων, επιτρέπει την παρένθετη μητρότητα, βοηθάει δηλαδή το ζευγάρι το οποίο έχει συγκεκριμένο πρόβλημα, να μπορέσει να κάνει την εξωματική εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν χώρες όπου απαγορεύεται αυτό, όπως στην Ιταλία για παράδειγμα, στη Γερμανία και διάφορες άλλες χώρες. Ως εκ τούτου αυτά τα ζευγάρια προσπαθούν να βρουν λύση σε κάποια άλλη χώρα, γιατί η δωρεά οαρίων είναι η χώρα με τους περισσότερους κύκλους, είναι η Ισπανία αυτή τη στιγμή και αμέσως μετά είναι η Ελλάδα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την προελφητευτική γενετική διάγνωση, κάτι περισσότερο ώστε να δώσουμε στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι συμβαίνει. Ναι, η προελφητευτική διάγνωση είναι η δυνατότητα που έχουμε να ελέγχουμε κάθε έμβριο χωριστά όσον αφορά τη γενετική του υπόσταση με βιοψία, την οποία είτε την κάνουμε στην τρίτη μέρα της ζωής τους είτε ως βλαστοκίστη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ζευγάρια με διάφορα γενετικά προβλήματα, όπως είπα προηγούμενα, το στίγμα της Μεσογειακής. Από την άλλη όμως μπορούμε να βοηθήσουμε να σώσουμε ζωές, έτσι, δηλαδή παιδιά άρρωστα από κάποιο συγκεκριμένο γενετικό νόσημα να μπορούμε με μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων να σωθούν ή να ιαθούν από το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δηλαδή, είχαμε ένα ζευγάρι, το πρώτο στην Ελλάδα το 2009, από μεσογειακή αναιμία, έπασχε το παιδί από μεσογειακή αναιμία, ήρθαν σε εμάς, εφαρμόσαν τη τεχνική του προεμφυτευτικού ελέγχου, απέκτησαν ένα άλλο παιδί υγιές και ταυτόχρονα ή στο συμβατό με το άρρωστο παιδί, έγινε μεταμόσχευση στον παιδόν και τώρα το παιδί αυτό είναι μια χαρά, έχει αθεί από την μεσογειακή αναιμία. Το ίδιο έχουμε κάνει από την δρεπανοκυταρική αναιμία, ζευγάρι με παιδί με δρεπανοκυταρική αναιμία έχει αυτή τη στιγμή αθεί πλήρως. Το ίδιο έχουμε κάνει με ζευγάρια με χρονία κοκκιωματώδη νόσο, μια νόσο όπου είχαν παιδιά τα οποία αυτά τα παιδιά πεθαίνουν στην ηλικία των 10 με 15 ετών, γέννησαν υγιή και ιστοσυμβατά παιδιά και σωθήκαν αυτά τα παιδιά. Οπότε η εξωματική γονιμοποίηση με τον προεμφυτευτικό έλεγχο σώζει πλέον ζωές. Σώζει ζωές, όπως λέτε και εσείς, και είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που μεταφέρουμε στους τηλεθεατές μας. Αν και στην Αθήνα έρχεστε και στη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε γνωστό στον κόσμο ότι υπάρχει τρόπος να βρει λύσεις. Σίγουρα θα ενδιαφερθεί κόσμος για αυτή την εκπομπή και πιστεύω ότι θα βρουν το αποτέλεσμα που θέλουν για να μπορέσουν να έχουν επιτυχημένο γάμο και παιδάκι στην ζωή τους. Λοιπόν, πόσες προσπάθειες γιατί μπορεί να κάνει μια γυναίκα στη ζωή της για να αποκτήσει με εξωσωματική ένα μωράκι? Μπορεί να κάνει όσες προσπάθειες χρειάζονται.
Έχω γυναίκες, ζευγάρια, τα οποία έχουν κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Ναι. Θυμάμαι ένα ζευγάρι το οποίο ήρθε από την Αυστραλία, από τη Μελβούνη της Αυστραλίας, που είχαν κάνει 44 προσπάθειες. Αυτό είναι ο αριθμός, ο μεγαλύτερος αριθμός που είχα ποτέ στην καριέρα μου. Αυτό το ζευγάρι έχει αποκτήσει εδώ με τη δεύτερη προσπάθεια στην Ελλάδα, διδυμάκια. Είναι πανευτυχής, ζουν στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή και μας στέλνουν πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς τους ως αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αυτά τα ζευγάρια πολλές προσπάθειες. Θέλουμε, αν μπορούμε, ακριβώς. Θέλουμε όλα τα ζευγάρια να μπορέσουν να μείνουν έγκυες οι γυναίκες με την πρώτη προσπάθεια, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αν όχι με την πρώτη, μέσα στις πρώτες 2-3 προσπάθειες, τροποποιώντας την αγωγή, εφαρμόζοντας ενδεχομένως μια άλλη μέθοδο, ελέγχοντας ότι έχουν γίνει όλες οι σωστές εξετάσεις και υπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις, να πετύχουμε το ζητούμενο όσο μπορούμε πιο νωρίς. Γιατί? Διότι αυτός είναι ο σκοπός μας. Και στο σώμα είναι καλύτερη της γυναίκας από νωρίς, φαντάζομαι, να έχει καλύτερη απόδοση στην υγεία. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος των γιατρών, στόχος ο δικός μας, να πετύχουμε γρήγορα και αυτή είναι και η καλύτερη διαφήμιση για μας, η επιτυχία. Και εμείς προσπαθούμε να έχουμε την επιτυχία όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Εγώ νομίζω ότι την επιτυχία την έχετε και πάρα πολλοί κόσμοι ενδιαφέρονται σήμερα για τη σημερινή αυτή συζήτηση που έχουμε. Ηλικιακό πρόβλημα υπάρχει στις γυναίκες νομοθετικά? Ναι, με το ανώτερο όριο ηλικίας που μπορούμε να βοηθήσουμε πλέον με το νόμο 3305 του 2005 είναι 50. Οπότε μια γυναίκα, αν περάσει την ηλικία των 50 ετών, βάσει νόμου δεν μπορεί να ξανακάνει προσπάθεια εξωματικής. Το ανησυχητικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά βλέπουμε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας να έρχονται. Ενώ τα πρώτα χρόνια ήταν γύρω στα 32-34 ετών οι γυναίκες, τώρα η μέση ηλικία είναι περίπου 38 με 40. Αυτό είναι ανησυχητικό γιατί μετά την ηλικία των 40 οι οθήκες πλέον δεν λειτουργούν σωστά. Και μπαίνουν οι γυναίκες σε αυτή την φάση της ζωής τους που ονομάζεται κλιμακτήριος και σιγά σιγά οδεύουν προς την εμμηνόπαυση. Και γι' αυτό πρέπει το μήνυμα να είναι ότι μαζί με την καριέρα τους, με το επάγγελμά τους, να ολοκληρώνουν και την οικογένειά τους όσο μπορούν πιο γρήγορα. Και κλείνοντας τη σημερινή αυτή συζήτηση, θα ήθελα κάτι να αναφέρουμε σχετικό με το πρώτο διεθνές συνέδριο, το οποίο έγινε με θέμα ανθρώπινη αναπαραγωγή, νέες τεχνολογίες, πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στο Βουκουρέστι, ήσασταν και εσείς εκεί. Θα θέλαμε να μας μεταφέρετε τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι αισιόδοξα μηνύματα έχουμε, γιατί είναι πάρα πολλά. Ναι, αυτό το συνέδριο ήταν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας ενός έτους πλέον, βέβαια σύντομο χρονικό διάστημα, όπου εδώ στην Ελλάδα η Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, όπου είμαι Γενικός Γραμματέας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και με το Γένεσης Αθηνών, εφάρμοσαν για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως, διαδικτυακό e-learning στο τομέα της αναπαραγωγής. Ναι. Ήδη αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελλάδα το τελευταίο χρόνο με μεγάλη επιτυχία προς επαγγελματίες υγείας, γιατρούς, βιολόγους, νοσηλευτές. Για πρώτη φορά αυτό το πρόγραμμα έγινε εξαγωγή προς τη Ρουμανία. Σε συνέδριο που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο, οι δύο εταιρείες αναπαραγωγικής ιατρικής, η ελληνική και η ρουμάνικη, αντίστοιχη, αδελφοποιήθηκαν με αποτέλεσμα στη Ρουμανία να κάνουν αυτό το συνέδριο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπου εγκαινιάστηκε το ελληνικό e-learning πρόγραμμα να προσφέρεται στους Ρουμάνους γιατρούς. Είναι ένα θεωρητικό πρόγραμμα, το προσφέρει το Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο τέλος της 9μηνης διδασκαλίας υπάρχει ένα πρακτικό σκέλος, ένα δίμηνο, τρίμηνο πρακτικής άσκησης, όπου θα έρχονται στο Γένεσης Αθηνών να εκπαιδεύονται. Ήταν τόσο σημαντικό το συνέδριο, όπου παρευρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας της Ρουμανίας και μάλιστα είχε προσκαλέσει και παρευρέθηκε ο δικός μας Υπουργός Υγείας, ο κ. Βορύδης, που με την παρουσία του μας τίμησε. Και πιστεύω ότι οι Ρουμάνοι στο συνέδριο αυτό όχι μόνο έδειξαν μεγάλη προθυμία όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα, αλλά ταυτόχρονα αναγνώρισαν την πρωτοπορία της Ελλάδας και την πρωτιά της Ελλάδας στον τομέα της εξωματικής γονιμοποίησης. Πραγματική αδελφοποίηση και πραγματικά αποτελέσματα θα υπάρχουν σίγουρα και στην Αθήνα. Όλα αυτά που μας μεταφέρετε σήμερα ήταν πάρα πολύ σημαντικά.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, γιατί εκτός από αυτό, σίγουρα θα έχουμε και άλλη εκπομπή μαζί, στην οποία κατά διαστήματα θα μπορούμε να ενημερώνουμε τα ζευγάρια που θα δημονούν να μάθουν νέα για το τι συμβαίνει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μέσω εσάς. Έχουμε και ένα βίντεο σχετικό, το οποίο θα συμπληρώσει την εκπομπή μας αυτή. Και πάλι να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και θα σας περιμένουμε σε μία άλλη μας εκπομπή εξίσου ενημερωτική. Να είστε καλά, Γιατρέ. Το πρόγραμμα τεχνητής γονιμοποίησης για ζευγάρια τα οποία δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά θα ξαναξεκινήσει την επόμενη χρονιά, αφού είχε διακοπεί το προηγούμενο έτος από τον πρώην Υπουργό Υγείας Γιούγκεν Νικολάσκη. Το 2015 θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό και μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει την έγκρισή του. Αυτή τη φορά το Υπουργείο θέλει να ορίσει αυστηρότερα κριτήρια επιλογής τόσο των κλινικών όσο και των ζευγαριών. Το κράτος θα χρηματοδοτήσει τους κατατεθειμένους φακέλους των υποψηφίων ζευγαριών, ενώ η έγκριση θα δίνεται από μια ειδική επιτροπή. Προσπαθούμε να δούμε ποιο θα είναι το ύψος του προϋπολογισμού και τότε θα γνωρίζουμε μέχρι ποιο ποσό μπορούμε να καλύψουμε, αλλά θα είναι τουλάχιστον στο επίπεδο του 2011. Πιστεύουμε ότι θα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε περισσότερο το 2015. Το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στις ελληνικές ιατρικές κλινικές, όπου τα ζευγάρια μπορούν να απευθυνθούν ώστε να επωφεληθούν από τις διαδικασίες γονιμοποίησης που χρηματοδοτούνται από το κράτος. Είναι η πρώτη φορά όταν μια κυβέρνηση σαν αυτή της Ελλάδας αναλαμβάνει μια τέτοιου είδους συνεργασία με άλλο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία θέλουμε να τα εκπονήσουμε από κοινού με ευρωπαϊκά κονδύλια και όχι μόνο στον τομέα της τεχνικής γονιμοποίησης. Φίλοι μας, και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας στο στούντιο αυτή τη φορά. Επιστρέψαμε λοιπόν φίλοι μας στην ατζέντα, μετά το διάλειμμα λίγο ξεκουραστήκατε και έχουμε υγεία. Υγεία λοιπόν σε αυτό το μέρος, οι φίλοι μας τα ζωάκια, δεν ξεχάσαμε μέσα στη θεματολογία της ατζέντας να συμπεριλάβουμε και κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα μας ενδιαφέρουν. Ο καθένας έχει ένα ζωάκι στο σπίτι του, μια πολύ όμορφη συντροφιά. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε την κτηνίατρο κυρία Νίκη Θάνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βάλαμε αυτά τα θεματάκια μέσα στην εκπομπή μας, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά ζωάκια να κυκλοφορούν στους δρόμους. Αισθανόμαστε πολύ όμορφο όταν έχουμε ένα ζωάκι μέσα στο σπίτι μας, είτε είναι γάτα, είτε είναι σκύλος, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Και είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα να ενημερώσουμε τον κόσμο για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, η τοξοπλάσμωση. Για τους μύθους και τις αλήθειες θα συζητήσουμε σήμερα. Ναι, θα μιλήσουμε για την τοξοπλάσμωση, διότι είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη. Ο κόσμος μάλλον δεν είναι τόσο καλά ενημερωμένος, με αποτέλεσμα
πολλοί άνθρωποι, ιδίως οι γυναίκες, όταν μένουν έγκυες και έχουν μία γατούλα στο σπίτι, γιατί ουσιαστικά εκεί δημιουργείται το πρόβλημα, ναι, ναι, να κοιτάζουν κατευθείαν πώς θα δώσουν το ζωάκι αλλού για υιοθεσία ή να εγκαταλείπονται ζώα. Οπότε πρέπει να διευκρινίσουμε κατά σίγουρα πόσο υπάρχει, ναι, επικινδυνότητα ή όχι από την τοξοπλάσμωση. Νομίζω ότι ξεκινώντας τη συζήτησή μας, να ενημερώσουμε τον κόσμο σχετικά με το τι είναι η τοξοπλάσμωση, και σίγουρα στην πορεία έχουμε και κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες, τις οποίες θα μας εξηγήσετε εσείς τα περιστατικά. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν για την τοξοπλάσμωση. Πρόκειται για ένα παράσιτο. Είναι μια ασθένεια που προκαλείται από το παράσιτο Toxoplasma gondii, όπως θα δούμε και στις φωτογραφίες. Ναι. Και αυτό το παράσιτο είναι που προκαλεί τη λεγόμενη τοξοπλάσμωση. Εδώ βλέπουμε την πρώτη μας φωτογραφία. Το Toxoplasma gondii, το οποίο στα διάφορα στάδια του περνάει από πάρα πολλές μορφές στο περιβάλλον. Ναι. Ο λόγος που υπάρχει αυτός ο φόβος είναι ότι το Toxoplasma gondii σε μία έγκυο γυναίκα μπορεί να προκαλέσει αποβολές ή σε προχωρημένη εγκυμοσύνη κάποια προβλήματα στο έμβριο, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουμε τόσο πανικό πολλές φορές. Βλέπουμε και εδώ πέρα το παράσιτο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρόκληση αυτής της νόσου. Μάλιστα, δηλαδή εξηγείται εδώ η φωτογραφία αυτή, αυτό το πορτοκαλί που βλέπει ο κόσμος. Όχι, είναι ερυθροκύτταρο, βλέπουμε, ναι, το MOV, το οποίο είναι το παράσιτο, είναι σε 3D διάσταση. Μάλιστα. Να σας το πω για να φαίνεται έτσι πιο, ναι, ναι, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας. Επομένως είναι κάτι το οποίο ούτε φαίνεται, ούτε μπορούμε, όχι, να το καταλάβουμε, απλά πρέπει να είμαστε, φαντάζομαι, κάπως προσεκτικοί, ως πολύ προσεκτικοί και πολύ ενημερωμένοι, θα έλεγα, ναι, σε αυτό το θέμα. Και στη συνέχεια πώς μπορούμε, ας πούμε, να συζητήσουμε σχετικά με την τοξοπλασμάτωση, τι μας φέρνει, τι προβλήματα μας φέρνει. Κοιτάξτε να δείτε, είπαμε, ένας άνθρωπος που θα μολυνθεί από το τοξόπλασμα μπορεί και να μην παρουσιάζει και καθόλου συμπτώματα. Να είναι συμπτωματική ακριβώς, ασθένεια. Ακριβώς. Αυτό που το καθιστά επικίνδυνο είναι στην εγκυμοσύνη. Μάλιστα. Γιατί σε πολύ αρχικό στάδιο, όπως είπαμε, μία έγκυος θα αποβάλει εφόσον μολυνθεί. Ή σε προχωρημένο στάδιο μπορεί το έμβριο να παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Γενετικά προβλήματα, ακριβώς, μελλοντικά. Ακριβώς. Βέβαια να τονίσουμε ότι αυτό εφόσον η έγκυος προσβληθεί στο στάδιο της εγκυμοσύνης, διότι μία γυναίκα η οποία έχει προσβληθεί τουλάχιστον 6 μήνες νωρίτερα από το να μείνει έγκυος, ναι, το χρονικό διάστημα, έχει αντισώματα και δεν έχει καμία επικινδυνότητα απέναντι στο τοξόπλασμα. Μας λέτε επομένως ότι το επικίνδυνο είναι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εάν παρατηρηθεί η τοξοπλασμάτωση. Ακριβώς. Μάλιστα. Επομένως, τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τον κύκλο ζωής του παρασίτου και πώς μολύνεται ο άνθρωπος από αυτό. Ο κύκλος ζωής του παρασίτου είναι το πιο βασικό, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουμε πώς μπορούμε να μολυνθούμε και πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο ζωής, ούτως ώστε να μην έχουμε συνέχεια τέτοια θέματα. Ναι. Όπως θα δούμε και σε μία φωτογραφία που σας έχω φέρει για τον κύκλο ζωής του παρασίτου. Εδώ βλέπουμε μία γατούλα. Ακριβώς. Θα πούμε ότι το τοξόπλασμα, έτσι για να τα πούμε απλά για να, ναι, τα καταλάβουν, ξεκινάει την ζωή του ως ένα μη μολυσματικό αυγό, το οποίο αποβάλλεται από τη γάτα με τα κόπρανά της. Ναι. Μετά από 2 με 4 μέρες, το αυγό αυτό στο εξωτερικό περιβάλλον καθίσταται μολυσματικό. Και τότε είναι που μπορούν να μολυνθούν τα ζώα ή ο άνθρωπος, αν καταναλώσουν άπλυτα, φρούτα, χόρτελα, λαχανικά, τα οποία δεν έχουν πληθεί καλά και τα οποία είχαν μολυνθεί με κόπρανα γάτας, η οποία ήταν μολυσμένη. Αλλά ξεκαθαρίζουμε ότι στο στάδιο αυτό μέχρι τις 2 μέρες που τα αποβάλλει δεν είναι μολυσματικό. Μετά καθίσταται μολυσματικό. Αυτό εμένα μου δίνει και πολλά ερεθίσματα να πω ότι ο κάθε ένας ο οποίος έχει ένα ζωάκι στο σπίτι του να φροντίζει, και ιδιαίτερα οι γάτες, να φροντίζει λίγο τα περιτώματα των ζώων, πού γίνονται, πού βρίσκονται, να μαζεύει κάποια πράγματα, ώστε ο κάθε ένας ο οποίος περπατάει στο δρόμο ή πάει το σκυλάκι του κάπου σε μια γωνία, για να κάνει και αυτό την ανάγκη του, να μην υπάρχει ο φόβος αυτός ο μεγάλος του, μήπως συμβεί κάτι και το ζωάκι, βέβαια, μας πάθει κάτι. Πέραν όλων, βέβαια, το να μαζεύουμε τις ακαθαρσίες είναι θέμα υγιεινής γενικότερα, διότι πρέπει να σεβόμαστε όσοι είμαστε φιλόζωοι ότι θέλουμε ένα καθαρό περιβάλλον. Ακριβώς, να συνεπάρχουμε, ναι, όλοι. Από εκεί και πέρα, το παράσιτο εν συνεχεία
περνάει στα κύτταρα του εντέρου, κυκλοφορεί στο αίμα και σε αυτό το στάδιο είναι που μπορεί να μολυνθεί, να περάσει δηλαδή με το αίμα στο έμβριο ή ναι. αν έχουμε μία γυναίκα που θυλάζει, να μολυνθεί το έμβριο, το νεογέννητο, από το θυλασμό. Ακριβώς, από το θυλασμό. Στη συνέχεια, το παράσιτο εγκαθίσταται στους ιστούς ναι. και σχηματίζει κύστης και παραμένει για όλη τη ζωή, δηλαδή ένας άνθρωπος ή ένα ζώο το οποίο θα μολυνθεί από την τοξοπλάσμα. Είναι φόρου ζωής, μας είναι λέτε αυτό. Είναι φόρου ζωής. Μόνο η γάτα είναι το μοναδικό ζώο και εκεί πέρα είναι και η ενοχή που της αποδίδουμε. Ναι. Μόνο η γάτα βγάζει το παράσιτο, το εξωτερικό, δηλαδή βγάζει τις κύστες ουσιαστικά αυτές και τα αυγά στο εξωτερικό περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι έχουμε γάτα, τι θα γίνει τώρα, που έχουμε εγκυμοσύνη κτλ. Όταν ο άνθρωπος ή ένα ζώο μολυνθεί, παραμένουν οι κύστες στον οργανισμό του. Μόνο η γάτα τα αποβάλλει έξω και εκεί πέρα δημιουργείται και η ενοχή της. Υπάρχει κάτι το οποίο να μας κάνει να λέμε ότι μερικοί άνθρωποι, μερικές γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία πάνω σε αυτό το θέμα της τοξοπλάσμωσης? Γενικά να σας πω, άνθρωποι οι οποίοι είναι νοσοκατεσταλμένοι, είναι ναι. πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα επίπεδα από εκεί και πέρα, επειδή για να κολλήσει κάποιος άνθρωπος τοξόπλασμα, θα τα πούμε βέβαια και ναι. Αργότερα, πρέπει να μην προσέχει ο ίδιος σε αυτά τα οποία καταναλώνει, στο πώς πλένει τα χέρια του κτλ. Οπότε πρέπει και εμείς να γνωρίζουμε και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας. Την ευθύνη μας φυσικά. Ναι. Να ρωτήσω λίγο σχετικά με το κύκλο ζωής, όπως έχουμε συζητήσει τώρα, του παράσιτου. Ότι μόνο η γάτα είναι αυτή τελικά η οποία μας αποβάλλει, όπως είπαμε, ναι. αυτό το στο εξωτερικό της περιβάλλον. Μόνο η γάτα, μόνο το, αποβάλλει. Το τονίζουμε. Μόνο η γάτα το. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή το αποβάλλει με τα κόπρανά της, γι' αυτό πάντα θα δείτε ότι σε εγκυμοσύνη λένε πολλές φορές, γιατί το θέμα είναι ο κόσμος να ενημερώνεται. Δυστυχώς δεν είναι ενημερωμένος. Ναι, ή κακώς πληροφορημένος. Κακώς πληροφορημένος. Και εκεί πέρα που έχουν μία γατούλα στο σπίτι, ξαφνικά προκύπτει μία εγκυμοσύνη και ψάχνουν πώς θα φύγει η γάτα. Το οποίο, αν είναι δυνατόν. Ναι. Να σας πω κάτι, αν δεν ήταν. Αν ήταν όλα τόσο επικίνδυνα με τα ζώα, δεν θα κάναμε κι εμείς αυτή τη δουλειά. Ακριβώς. Εδώ είστε για να ενημερώνουμε περισσότερο τον κόσμο και να δίνουμε σωστή πληροφόρηση. Τελικά, πώς η γάτα μολύνεται από το τοξόπλασμα? Η γάτα να πω λίγο ότι όσον αφορά τη γατούλα, το αποβάλλει το τοξόπλασμα. Από τη στιγμή που θα μολυνθεί πρώτη φορά, και θα εξηγήσω πώς θα μολυνθεί, για 2 με 20 μέρες. Μετά δεν το αποβάλλει ξανά η γάτα. Και αν ξαναμολυνθεί, έχει αποκτήσει ανοσία και δεν το ξανααποβάλλει. Δηλαδή για 2 με 20 μέρες αποβάλλει με τα κόπρανά της ουσιαστικά το παράσιτο. Ναι, το παράσιτο αυτό. Ναι. Και τώρα, μόνο μία φορά. Αυτό. Μετά αποκτά ανοσία. Οπότε αυτό το λέω γιατί μπορεί κάποιος που θα μαζέψει μία γατούλα από το δρόμο. Ναι. Η επικινδυνότητα υπάρχει για αυτό το χρονικό διάστημα, επειδή δεν ξέρουμε αν το ζώο είναι μολυσμένο. Αν έχει μολυνθεί. Αυτό. Από εκεί και πέρα μετά δεν υπάρχει κάποια επικινδυνότητα. Τώρα για να μολυνθεί η γάτα, επειδή όπως είπα και πριν, μόνο η γατούλα βγάζει στο εξωτερικό περιβάλλον και άρα τα ζώα ή ο άνθρωπος που μολύνονται, αν καταναλώσουν κάτι που έχει έρθει σε επαφή με το τοξόπλασμα. Αντίστοιχα και η γάτα για να μολυνθεί πρέπει εμείς να την ταΐζουμε ομό κρέας, το οποίο είναι μολυσμένο με κύστη του παρασίτου. Δηλαδή, να σας εξηγήσω πώς πάει η αλυσίδα. Μια γελάδα η οποία έφαγε λαχανικά μολυσμένα ναι. από αυγά γάτας και μετά, από τα αυγά του παρασίτου. Ναι. Μετά όταν ταΐσαμε εμείς το κρέας της αγελάδας στο ζώο ομό, χωρίς να έχει καταστραφεί τίποτα και ήταν μολυσμένο, ξανά μολύνεται η γάτα. Γι' αυτό απαγορεύεται τα ζώα να τρώνε ομό κρέας. Απαγορεύεται ομό κρέας ατελώς ψημένο. Επίσης αυτό να το πούμε ότι και για εμάς βέβαια. Και για τον άνθρωπο ακριβώς, ισχύει γιατί αυτό. Γιατί και εμείς έτσι θα κολλήσουμε το ξόπλασμα. Ναι. Δεν ταΐζουμε ποτέ τα ζώα μας ομό κρέας. Όχι καλά ψημένο, ακριβώς για αυτούς τους λόγους, διότι υπάρχουν νοσήματα τα οποία μεταφέρονται και ναι. μετά έχουμε προβλήματα. Νομίζω ότι είναι σοβαρό αυτό και πρέπει να προσέχουμε πολύ το ψήσιμο επομένως, ναι. αλλά όχι μόνο το ψήσιμο, αλλά και την καθαριότητα των λαχανικών, γιατί από τη μια μας κάνουν πολύ ναι. καλό όλα αυτά όταν τα τρώμε λέμε, αλλά από την άλλη πρέπει να προσέχουμε και πάρα πολύ το πλήσιμο και πρέπει να παίρνουμε και τις σωστές συμβουλές
και να δούμε και πώς πρέπει να πλένουμε κάποιο είδους λαχανικά και όλα αυτά, είτε με ένα διατροφόλογο θα το συζητήσουμε, είτε μαζί σας, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε εσείς αυτό. Επομένως, μας λέτε ότι η γάτα μολύνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Το ίδιο επίσης και ο άνθρωπος. Τελικά, σε τι ποσοστό είναι ένοχη η γάτα για τη μετάδοση αυτής της νόσου στον άνθρωπο? Όσο περίεργο λοιπόν και αν ακουστεί, η γάτα είναι ένοχη σε ένα ποσοστό 0,9%. 0,9%. Τόσο μικρό. Απλά είναι ο κρίκος σε όλη αυτή την αλυσίδα. Την κάνουμε εμείς υπεύθυνη απόλυτα, τελικά, έτσι, μου φαίνεται. Έτσι. Αν εμείς την ταΐζουμε λάθος πράγματα, μολύνεται, αποβάλλει με τα κόπαινα, μετά εμείς δεν πλένουμε τα λαχανικά σωστά, όπως είπαμε, μια γελάδα τρώει μολυσμένα χόρτα κτλ. Και γίνεται. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα πω και κάτι άλλο που ίσως αφορά μητέρες οι οποίες έχουν μικρά παιδάκια. Mm-hmm. Τα πατώματα να τα πλένουν πάρα πολύ καλά, τα παπουτσάκια από το σπίτι να βγαίνουν σε σωστό σημείο, να μην περπατάμε τα παπούτσια μας μέσα στο σπίτι, να πλένεται σωστά το πάτωμα του σπιτιού, τα μωρά μπουσουλάνε, πέφτουν επιπύλες. Όλα αυτά μπορεί να είναι αιστείες μολύνσεων τελικά, καταλαβαίνω, για μια οικογένεια τελικά. Mm-hmm. Πρέπει να προσέχουμε γενικώς στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Δεν μιλάμε για υπερβολές. Ακριβώς, ναι. Στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Είναι πάρα πολύ βασικό για όλα. Τελικά το ποντίκι έχει κανένα λόγο μέσα στην όλη αυτή η συζήτηση? Γιατί εγώ διάβασα μεν κάποια πράγματα, αλλά λέμε γάτα ποντίκι, είναι δύο εχθροί. Μερικές φορές γίνονται και φίλοι. Μερικές φορές μπορεί να φάει κάτι που το ποντίκι μολύνεται από αυτές τις ιστορίες, από το τοξόπλασμα. Το ποντίκι, μπορεί η γάτα να μολυνθεί αντίστοιχα και το ποντίκι, εξαρτάται από το τι έχει φάει. Τι όπως έχει φάει, είπαμε, που είναι και βρώμικο τελικά αυτό. Ζει σε υπονόμους. Οπότε ακόμη περισσότερες πιθανότητες. Οπότε και η γάτα, τρώγοντας ένα ποντίκι, μπορεί να μολυνθεί εξίσου. Απλά, όπως είπαμε, αποκλειστικά και μόνο η γάτα το εξωτερικεύει. Τελικά, τα ποντίκια, ναι, είναι αιστεία μόλυνσης, δυστυχώς. Πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Ο άνθρωπος τελικά, με ποιους τρόπους μολύνεται, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και αν έχουμε και κάποιες φωτογραφίες οι οποίες πλαισιώνουν, ναι, τη συζήτησή μας. Λοιπόν, έχουμε, βλέπουμε εδώ πέρα μία έγκυο με τη γατούλα, για αγκαλίτσα, να δείξουμε ότι δεν υπάρχει, ναι, καμία επικινδυνότητα. Τα λαχανικά, λοιπόν, μας που ο τα άνθρωπος πλένουμε. Λοιπόν, μολύνεται πρώτα απ' όλα όταν δεν πλένει σωστά τα φρούτα και τα λαχανικά και τα χόρτα τα οποία μαζεύει από τον κήπο. Να πούμε ότι είναι πολύ βασικό. Μέσα από τα χώματα ουσιαστικά. Ακριβώς, που έρχονται είναι σε επαφή με ούρα, με κόπρανα. Μπορεί να έχει περάσει μια γατούλα, να έχει, ναι, κάνει την ανάγκη της και από εκεί και πέρα εμείς, μη πλένοντας τα ορθά, να έχουμε, ναι, πρόβλημα. Γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι πάρα πολλές γυναίκες που έχουν εμφανίσει το τοξόπλασμα απορούσαν γιατί μπορεί να μην είχαν και γάτα και λένε πώς κόλλησαν το τοξόπλασμα. Από λαχανικά, από κακή καθαριότητα. Ακριβώς. Τελικά όλα αυτά έτσι οφείλονται. Επίσης, πολύ βασικό, η κατανάλωση ομού κρέατος, ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, όσο βέβαια και αν μας αρέσει το να είναι λίγο ζουμερό το κρέας, η πραγματικότητα είναι ότι το ομό ή το ατελώς ψημένο κρέας είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και τελικά, όταν λέμε καλοψημένο, πρέπει να είναι πολύ καλά ψημένο, ναι, να μην βγάζει, ναι, ούτε το ροζ εκείνο το υγρό που υπάρχει στο κέντρο, μερικές φορές λέμε δεν ψήθηκε καλά, ας το φάμε, κάνουμε κακό. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, άσχετα, ναι, αν είναι πιο ζουμερό, όπως, ναι, λέμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν πρέπει να καταναλώνουμε ομό κρέας. Όχι μόνο για το τοξόπλασμα, γενικώς για πάρα πολλές ασθένειες. Για πολλούς λόγους τελικά, έτσι, ναι, για πάρα πολλούς λόγους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλένουμε, όπως είπαμε, τα χόρτα, τα λαχανικά, με νερό και με σαπούνι, αν μπορούμε, διότι με το σαπούνι μόνο απομακρύνονται και οι οκίστες. Να προσθέσουμε, μήπως εδώ μας το διαψεύσετε ή μας πείτε ότι είναι αλήθεια, το ξύδι, το οποίο μπαίνει στα λαχανικά, που λένε πολλές φορές να αφήσουμε στο ξύδι, στο νερό και στο ξύδι, ή να ραντίσουμε με ξύδι, ναι, σκοτώνει κάποια βακτήρια. Ναι, είναι αντιβακτηριακό. Είναι αντιβακτηριακό. Και είναι και φθηνό. Μπορούμε, ας πούμε, να αφήσουμε λίγο τη σαλάτα χωρίς να χάσει τις βιταμίνες της. Ακριβώς, είναι αντιβακτηριακό. Γενικώς το καλό ψήσιμο, για να απομακρυνθεί οτιδήποτε υπάρχει εκεί πάνω. Το καλό πλήσιμο και το καλό ψήσιμο. Όλα αυτά. Επίσης, να πούμε ότι και τα σκεύη τα οποία χρησιμοποιούμε, ναι, για να κόψουμε το κρέας, το ομό, ή σε σαλάτες, αν δεν τις έχουμε πλύνει, mm-hmm, καθόλου ή οτιδήποτε. Ναι. Και όλα αυτά θέλουν επίσης πολύ καλό καθαρισμό. Όταν ασχολούμαστε με τον κήπο, να φροντίζουμε να φοράμε γάντια. Γιατί ερχόμαστε σε επαφή με χώματα που δεν ξέρουμε από τι μπορεί να είναι μολυσμένα. Και φυσικά να πλένουμε τα χέρια μας. Αν υπάρχει μια αμοιχή στο δέρμα, πολύ εύκολα περνάει ένα μικρόβιο. Ακριβώς, ακριβώς. Γενικώς υγιεινή. Όχι υπερβολές, αλλά τα στοιχειώδη πράγματα τα οποία θα κάναμε. Τελικά, το να προστατευτούμε από την τοξοπλασμάτωση είναι εύκολο, είναι δύσκολο? Είναι
πάρα πολύ εύκολο, ναι. Τηρώντας αυτά τα οποία είπαμε. Δηλαδή, μαγειρεύουμε καλά, σωστά το κρέας. Πλένουμε καλά τα φρούτα, τα χόρτα, τα λαχανικά. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε γάντια σε εξωτερικούς χώρους. Αν έχουμε μία γατούλα στο σπίτι, φροντίζουμε για το πρώτο τουλάχιστον διάστημα να, με κάποια γάντια να καθαρίζουμε τη λεκάνη της γάτας. Δεν δημιουργούμε πανικό και υπερβολές. Δεν ταΐζουμε το ζώο μας ποτέ ομοκρέας. Ναι. Υπάρχουν ούτως ή άλλως εξαιρετικής ποιότητας τροφές, ξηρή τροφή, ξηρά τροφή κτλ. Που προορίζονται για τα ζωάκια, ακίνδυνες. Και από εκεί και πέρα βέβαια, φροντίζουμε ότι αν μία γυναίκα έχει πρόγραμμα, έχει ένα πλάνο εγκυμοσύνης κτλ. Φροντίζει να είναι ενημερωμένη ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Δηλαδή, υπάρχει εξέταση η οποία μας δείχνει, αιματολογική, η οποία μας δείχνει, λέτε, αυτό το μικρόβιο το οποίο περνάει. Δηλαδή, μπορεί να εξεταστεί ένας άνθρωπος καταλαβαίνοντας ότι έχει νοσήσει, ότι έχει βρεθεί σε αυτή την άσχημη... Ναι, στους ανθρώπους γίνεται και πάρα πολλές φορές. Ναι. Βέβαια, ένας γυναικολόγος θα σας τα έλεγε αυτά πιο εξειδικευμένα. Θα φροντίσουμε να έχουμε και κάποιον, ναι. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πολύ πραγματικά και αληθινά και καθημερινά. Έτσι ακριβώς. Ότι γίνεται εξέταση που βρίσκουν αν υπάρχει το τοξόπλασμα, οπότε μπορεί και μια γυναίκα πριν κάνει προγραμματισμό για... Να κάνει μια έρευνα τέτοια. Ακριβώς, να κάνει μια αιματολογική εξέταση, να δει αν είναι καθαρή από το τοξόπλασμα. Απλά να διευκρινίσουμε ότι αν μια γυναίκα έχει μολυνθεί στο παρελθόν, έχει αντισώματα και δεν έχει επικίνδυνοτητα αν προκύψει εγκυμοσύνη μετά. Οπότε δηλαδή, άφοβα μπορεί να έχει ένα ζωάκι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι σχετικά με το θέμα αυτό έχουμε δώσει τις σωστές πληροφορίες στον κόσμο. Σαν κτηνίατρος όμως που είστε, μερικές συμβουλές για τα ζωάκια μας, τα αγαπημένα μας αυτά ζωάκια που τα έχουμε στο σπίτι και τα φροντίζουμε και αποκτούμε και μια πολύ ωραία ψυχολογία όταν έχουμε ένα ζωάκι στο σπίτι, γιατί πραγματικά μας κάνει καλό και τις μέρες μας. Έχω παρατηρήσει, βγαίνοντας βόλτα, γιατί και εγώ έχω ένα υπέροχο ζωάκι, ένα Yorkshire μικρό, νιώθω ότι έχει ανάγκη ο κόσμος από την όμορφη παρουσία ενός ζώου στο σπίτι, είτε είναι γάτα είτε είναι σκύλος. Τι έχετε να μας πείτε, πώς μπορούμε να βολέψουμε ένα ακόμα μέλος στην οικογένεια, το οποίο να είναι ένα σκυλάκι, ένα γατάκι και τι να κάνουμε. Τα ζώα είναι πάρα πολύ ωραία και βοηθάνε πάρα πολύ και τα παιδιά να λαμβάνουν ευθύνες όταν έχουν ένα ζωάκι και εμάς μας βοηθάνε πάρα πολύ και στην ψυχολογία. Επίσης και ιατρικώς να πούμε ότι έχει αποδειχτεί ότι όταν παιδιά μεγαλώνουν μαζί με ζώα από πριν, ναι. Ήδη έχουν αντισώματα απέναντι σε διάφορες αλλεργίες λόγω της τρίχας. Οποιοςδήποτε υιοθετήσει ένα ζωάκι πρέπει να καταλάβει ότι αυτό θα ζήσει μαζί του γύρω στα 15 χρόνια. Που σημαίνει ότι είναι ένα μέλος της οικογένειας, που πρέπει, έχει ανάγκη πάντα τη φροντίδα. Δεν το εγκαταλείπουμε, ναι. Επειδή άλλαξαν τα δεδομένα στη ζωή μας, όπως δεν θα εγκαταλείπαμε το παιδί μας αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα στη ζωή μας. Και όταν ένα ζώο μεγαλώνει, οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες όσον αφορά το ότι και αυτό γερνάει και αυτό, ναι. Θέλει να το φροντίσει. Μας έχει ανάγκη περισσότερο. Ακριβώς. Δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα. Να είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι όταν παίρνουμε ένα ζωάκι. Ναι. Πολλές φορές και στο ιατρείο, ας πούμε, λένε, σκεφτόμαστε να πάρουμε ένα ζωάκι και αυτά και φαντάζονται ότι όχι να μην χαυγίζει, όχι να μην λερώνει, όχι να μην... Λοιπόν, διευκρινίζουμε ότι είναι μια σοβαρή απόφαση, γιατί δεν είναι κάτι που σήμερα το έχουμε και αύριο το πετάμε. Και δεν είναι παιχνίδι. Όχι, δεν είναι παιχνίδι. Και να πω και μια συμβουλή, και όσες οικογένειες έχουν πολύ μικρά παιδάκια, ναι. Θα πρέπει να φροντίζουν καμιά φορά τα μικρά παιδάκια λίγο ταλαιπωρούν τα ζωάκια, επειδή δεν ξέρουν πώς να τα αυτό. Χειριστούν. Όλοι έχουμε παιδιά και ναι. Το παιχνίδι είναι λίγο επίπονο για ναι, τα ζωάκια, ναι, ναι. Και ίσως δεν καταλαβαίνουν τα μικρά τι κάνουν και πώς χειρίζονται ένα ζωάκι και πώς νιώθει ένα ζωάκι εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό λέμε πάντα ότι οι γονείς, γενικώς οι ενήλικες, να παίρνουν τις αποφάσεις αν όντως θέλουν να υιοθετήσουν, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό ευθύνης και φροντίδας θα το έχουν και εκείνοι. Όμως πραγματικά όποιος έχει ζήσει με ζωάκι νομίζω ότι θεωρεί ότι είναι μια ανεκτίμητη εμπειρία. Είναι ένα πρόβλημα ακόμα το οποίο θέλω να συστήσω ότι πρέπει να προβλεφθεί, είναι ότι όταν φεύγουμε ένα ταξίδι και θέλουμε να πάρουμε και το ζωάκι μαζί μας, να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορούμε να το πάρουμε με το σωστό τρόπο και να το έχουμε μαζί μας επίσης με το σωστό τρόπο κάπου θα πάμε. Οπότε να προβλέπετε να υπάρχουν και ζωάκια σε χώρους, ας πούμε, είτε
είναι ξενοδοχεία, να υπάρχουν κάποιες μονάδες που να μπορούν να φιλοξενήσουν αντίστοιχα ένα ζωάκι και να μπορούμε και εμείς να είμαστε ήσυχοι, να μην στεναχωριόμαστε ότι έχουμε ένα ζωάκι πάντοτε δίπλα μας. Έχουν αλλάξει πλέον. Δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια. Πλέον τα περισσότερα ξενοδοχεία δέχονται να έχεις μαζί σου ζωάκι. Επίσης, αν κάποιος δεν μπορεί να το πάρει, υπάρχουν και ειδικά ξενοδοχεία ζώων που μπορεί να το αφήσει. Αν και πολλοί κόσμοι προτιμά να το παίρνει μαζί του, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πλέον ταξιδεύουν τα ζωάκια παντού μαζί μας και δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε ότι είναι βάρος. Δηλαδή, ακριβώς, είναι μέλος της οικογένειας και ακολουθεί παντού. Και αφού το έχουμε, δεν σκεφτόμαστε ότι πού θα πάμε με το σκύλο, πού θα πάμε με τη γάτα και όλα αυτά. Ένα άλλο ωραίο που θα συζητήσουμε σε κάποια άλλη μας εκπομπή είναι πώς μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα σε ένα ζωάκι που έχουμε στο σπίτι, ώστε να είναι τυπικό στην καθαριότητά του, να είναι τυπικό στο φαγητό του, να μην μας στεναχωρεί αν φάει, αν δεν φάει. Δηλαδή, θέματα πολύ καθημερινά που άπτονται έτσι της φιλοσοφίας. Έχω ένα ζωάκι και θέλω να το προστατεύσω, αλλά θέλω και να μάθω και θέλω και κάποιες πληροφορίες. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μαζί με την κυρία Θάνου Νίκη κάθε φορά που μας παρουσιάζει τη ευκαιρία να λύσουμε ένα τέτοιο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η συζήτησή μας ήταν πολύ κατατοπιστική στον κόσμο, βοηθήσαμε και σίγουρα θα έχω και τη χαρά για κάποια άλλη μας εκπομπή πάλι μαζί. Λοιπόν, φίλοι μου, στο σημείο αυτό νομίζω ευχάριστα ήταν όσα είχαμε να σας δώσουμε σήμερα για το θέμα αυτό. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα, θα κλείσουμε και την εκπομπή μας, γιατί στο σημείο αυτό έχουμε να δείξουμε ένα υπέροχο βίντεο από lifestyle, ένα μέρος καινούργιο της εκπομπής μας, αφορά το εμπορικό κέντρο της Σοφούλη. Τι έγινε λοιπόν εκεί? The Butlers έγινε ένα πολύ ωραίο πάρτι, είχαμε εκεί πολλούς χορηγούς, ήμασταν και εμείς εκεί. Όλα αυτά θα τα δείτε σε λίγο. Εγώ όμως θα σας καληνυχτήσω και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα πάλι μαζί. Γεια σας!